για ακόμη μία χρονιά άλλη μία εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που έχει καθιερωθεί να εορτάζεται στις 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Δήμο. Στην καθιερωμένη εκδήλωση του Συλλόγου τιμωμένα πρόσωπα είναι πάντα γυναίκες που έχουν προσφέρει στον τομέα τους και κατάγονται από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Φέτος το βάρος έπεσε και στις γυναίκες εργαζόμενες του ΕΟΔΗ, του Φουαγέ του Δημαρχείου της πόλης, που καθημερινά προσφέρουν με αυταπάρνηση στο συνάνθρωπο με γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης ήταν να τιμήσουμε τις κυρίες, εδώ τις νοσηλεύτριες της κινητής μονάδος του ΕΟΔΗ, εδώ στο Φουαγέ, που είναι καθημερινά παρούσες και μας αντέχουν, παρούσες από τις 8 και κάτι το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι, 7 μέρες εβδομάδος, χωρίς να ξέρουν τι πάει να πει αργία, 365 μέρες το χρόνο. Τις βραβεύουμε για την αντοχή τους, για την υπομονή τους, για όλους εμάς που μας περιμένουν να μας πούνε την καλή κουβέντα, είτε την συμβουλή, είτε να μας ακούσουν, πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε στον ιό, έχουμε, δεν έχουμε την υπομονή να περιμένουμε στις μεγάλες ουρές που είχαμε στην περίοδο των υψηλών ποσοστών. Εκτός από τις εργαζόμενες του ΕΟΔΗ, βραβεύτηκαν επίσης η Έλλη Καπετανίδου, προϊσταμένη της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, η Γεωργία Γκιούλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και η Ελένη Μουλούδη, διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ιπποκρατίου της Θεσσαλονίκης. Είναι αλήθεια ότι σήμερα τιμάμε τις γυναίκες. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το πόστο που έχει κάθε μία από αυτές, ανεξάρτητα αν παλεύει για τον κορονοϊό, ανεξάρτητα αν παλεύει για να σώσει τα παιδιά της στον πόλεμο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αγώνος που δίνει κάθε μία από εμάς στο κομμάτι αυτό στο οποίο βρίσκεται. Εγώ βρέθηκα στο κομμάτι της πανδημίας, βρέθηκα στο μάτι του κυκλώνα σε μια πολύ δύσκολη φάση που περνούσε ολόκληρος ο κόσμος. Θεωρώ ότι στο εργαστήριο παλέψαμε σε μια φάση που δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Προσπαθούσαμε να στήσουμε πρωτόκολλα για να ανιχνεύσουμε έναν ιό που δεν είχαμε ξαναδεί και τα καταφέραμε. Και ένα μήνυμα που θέλω να δώσω έτσι στις νέες γυναίκες είναι να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να το κάνουν με αξιοπρέπεια και σίγουρα θα βγουν νικήτριες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε από την πρωτεύουσα του Εύρου καταρχήν σε όλες τις γυναίκες που μας βλέπουν, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη? Ότι θα είμαστε πάντα θρακιώτισες, οι θρακιώτες βλέπουμε τον άλλον στα μάτια και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, είμαστε πάντα αγωνίστριες. Και μέσα στο μετερίζι που παλεύουμε ο καθένας μας, ελπίζω να νικήσουμε. Η πανδημία ακόμα υπάρχει, ακόμα παλεύουμε. Στο τέλος όμως ελπίζουμε ότι θα νικήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλες.